Μετά τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γιώργου Γεραπετρίτη για τη Ζουράφα, αφήνιασαν οι Τούρκοι και ένα περίπλοκο σχέδιο όχνο φαίνεται να έχει τεθεί σε κίνηση, σίγουρα όχι για καλό και σίγουρα με στόχο τη συνάντηση Μιτσοτάκη Ερντογάν στην Αθήνα σε λίγε ημέρε. Η κυριαρχία μα επί τη Ζουράφα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, έστω και δικαιολογημένα. Το ζήτημα τη Ζουράφα είναι θέμα κυριαρχία, αφού η Βραχονισίδα έχει ελληνική κυριαρχία και είναι ελληνικό έδαφο, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτη ο γνωστό ναύαρχο Τσιχάτ Γιατζή, φερέφωνο του Ερντογάν και σύμβουλο, ήρθε σχεδόν ακαριαία, όχι για πρώτη φορά, αλλά τώρα η παρέμβασή του έχει οσμή μη σκηνικού ημίων. Ο Γιατζή είπε σχετικά: Φτάνει πια, καταδικάζω έντονα όσου δεν μπορούν να πούν ότι η γη τη πατρίδα είναι δική μα και όσου κάθονται στο τραπέζι, λέγοντα: Προέκυψε μια θετική ατζέντα ανάμεσά μα. Τι περιμένει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για όνομα του Αλάχ. Η αμοιβαιότητα απαιτεί απάντηση σε είδο. Είναι υποχρεωτικό να δοθεί απάντηση που αρμόζει στην τυπή του κράτου, τη δημοκρατία τη Τουρκία και του τουρκικού έθνου. Ομοίω οι Έλληνε δεν μπορούν να έρθουν ενώπιον τη διεθνού κοινή γνώμη και να πούν το νησί τη Ζουράφα ανήκει στην Τουρκία. Θα φέρουν για πάντα την κατάρα και την ευθύνη του τουρκικού έθνου, είπε ο Τούρκο Νάβαρχο, χρησιμοποιώντα του γνωστού τουρκικού θεατρινισμού που θυμίζουν ηθοποιού σε σαπουνόπερα. Υπενθυμίζουμε ότι το Φεβρουάριο του 2022 ο τηλεοπτικός Τούρκος ψαράς Ιλκέρ Οσδεμίρ που είναι ήρωας σε όλα τα τουρκικά κοινωνικά δικτύα με δικό του κανάλι στο YouTube ήταν ο πρωταγωνιστής ενός στημένου επεισοδίου μέσω του οποίου η Άγκυρα προσπαθεί να θέσει θέμα για τη βραχονισίδα Ζουράφα διότι περί αυτού πρόκειται και τίποτε άλλο. Κάπως έτσι ξεκίνησε και το σκηνικό των ημείων με τη γνωστή κατάληξη. Οι Τούρκοι θέλουν να βάλουν στην ατζέντα με τη χώρα μα 152 νησιά, βραχονισίδε και υφάλου που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογή του σχεδίου Ζεγίδακα. Οι ίδιοι, μάλιστα, φωνασκούν σε μέσα μαζικής ενημέρωση ότι η δημοκρατία τη Τουρκία έχει de facto νομική κυριαρχία σε αυτά τα νησάκια, νησίδες και βραχονισίδε. Η Άγκυρα δείχνει συνεχώ τι κατακτητικέ προθέσει τη για τα νησιά μα στο Αιγαίο, αφού με διάφορε ανυπόστατε θεωρίε, όπω αυτέ των γκρίζων ζωνών και τη γαλάζια πατρίδα, αμφισβητεί την κυριαρχία μα σε αυτά. Εσχάτω, όλοι οι ψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία με στόχο την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μα. Αυτό ο τρόπο αντίδραση τη Άγκυρα λαμβάνει η χώρα συστηματικά εδώ και μεγάλο διάστημα με πίκεντρο πολλά νησιά μα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.